Είμαι πολύ φίλος του μπαμπά της. Μάλιστα. Το κορίτσι το ξέρω, πάρα πολύ καλή κοπέλα. Δούλεψε ψαράδικο. Ήταν στο ταμείο πάντα, ήταν συνεπή σε όλα. Μια κερία κόσμο. Ήταν άψογη σε όλα. Και την ηλικιά. Οι γονείς σας τι λέγανε για τις σχέσεις με τον άνθρωπο. Αυτά είναι προσωπικά, βέβαια, ξέρω. Όλο αυτό το διάστημα είχα την ελπίδα ότι κάτι άλλο έχει συμβεί. Δεν πρώτο ξέρω αυτό. Είχατε μιλήσει μαζί του καθόλου, που σας έλεγε. Αυτά δεν ήταν προσωπικά, κάτι προσωπικά που δεν μπορούσα να πει. Ότι... δεν ξέρω. Γιατί λέτε ότι έγινε αυτό το κορίτσι. Ποιος ξέρει. Το κορίτσι μάθαμε όταν χαμογελαστό, ήταν εξωστρεφής. Μια κυρία, πώς πω, τίποτα άλλο. Καλή... Η τελευταία ήταν επικισμένη μαζί του. Η τελευταία έχει φύγει από το μαγαζί, δεν την έβλεπα. Εσείς όταν ακούσατε το σκηνικό, δεν πήρε το μυαλό σας. Τι πήγε το μυαλό μου, μόλις είδαμε τη φάτσα αυτού, καταλάβουμε ότι τη σκότωσε, τελείωσε. Φαίνεται. Δεν θέλει πολλά πολλά. Μπάμε έκανε από την πρώτη στιγμή. Τι να πούμε. Μαθαίνουμε ότι προσπαθούσε να τον κορίσει και δεν την άφηνε στην ησυχία. Δεν την φταίει, λέει, κυρία. Τον πατέρα ξέρουμε, αλλά μόλις είδαμε τη φάτσα αυτού νου. Ξέρετε, τον πατέρα επικοινωνήσατε εσείς καθόλου? Όχι καθόλου. Ξέρατε σε τι κατάσταση, να σας είπε κάτι? Τίποτα, τίποτα, δεν τον έχω δει καν τον άνθρωπο. Δεν σηκώνει τηλέφωνο ο πατέρας. Δεν σηκώνει τηλέφωνο, να είπε ο άνθρωπος που έπαιρνε ο κύριος προηγουμένως που μιλούσε. Το πρόβλημα είναι εσείς τον είδατε ποτέ στη γειτονιά αυτό, τους είδατε μαζί ποτέ? Όχι, ποτέ κορίτσι μου, δεν το ξέρω καν.